και θα ξαναλέω ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη εκπλήσωμαι από την οριμότητα των δημοτικών αρχών και από το επίπεδο το οποίο κάνουμε τις συζητήσεις, είτε υπάρχουν θέματα στα οποία συμφωνούμε, είτε υπάρχουν θέματα στα οποία προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί πάντα υπάρχουν αυτές. Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου είχαμε μια πολύ εξαιρετική συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που τον συναντώ, δεν τον είχα συναντήσει. Μου εξέδεσε τις απόψεις του για τον ΒΟΑΚ, τις οποίες σας έχω πει ότι και στο παρελθόν, ότι ακούω, έχοντας το βάθος του μυαλού μου, ότι βρίσκω λογική σε αυτές. Το θέμα είναι από τη λογική να περάσουμε στην πράξη, δηλαδή να μπορέσουμε να λύσουμε ζητήματα που πραγματικά τίθενται. Τα ίδια ζητήματα έθεσε και στον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες ο κύριος Δήμαρχος. Και βεβαίως και το επόμενο θέμα το οποίο μου συζήτησε ήταν το ζήτημα του Καζαντζάκης μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλι, που και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πάρει το δρόμο του. Και εκεί οι προτάσεις του Δήμου προφανώς έχουν μεγάλη σημασία. Είχε την ευκαιρία να με πληροφορήσει κάτι που εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο προφανώς είναι συμμέτοχος και ο Δήμος, είναι συγκύριος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα προσμετρήσει η όποια ορίμανση μελέτη αυτή τη στιγμή τρέχει από το ΤΑΙΠΕΔ και σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και ο Χρήστος Σταϊκούρας και εγώ θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κοινό τόπο με τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε, είτε μιλάμε για την κυβέρνηση, είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι έχουμε τους ίδιους στόχους και το Καστέλι πρέπει να τελειώσει την ώρα του και ο ΒΟΑΚ πρέπει να γίνει και ή δυνατόν μια ώρα αρχίτερα και φυσικά και το Καζαντζάκης δεν μπορεί να μείνει ένα σχόρος κενός, όπως για τόσα χρόνια έχει μείνει το ελληνικό πριν ξεκινήσει η αξιοποίησή του. Άρα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα θέξουμε μόνο να μας συνηθούμε με τις τοπικές αρχές. Θα έχει ισχυρό λόγο ο Δήμος Ηρακλείου στην αξιοποίηση του αεροδρομίου? Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πάντα ισχυρό λόγο. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πόλη και μιλάμε για έναν δήμαρχο ο οποίος και ως πρόσωπο έχει έναν λόγο που πραγματικά αναγνωρίζεται ως ισχυρός. Το λογικό αίτημα των παρακάψεων των πόλεων μπορεί να βρει εφαρμογή? Αυτό είναι το θέμα που καίει και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Αλλά έχετε μια μανία να θέλετε τις απαντήσεις από την πρώτη στιγμή. Οι απαντήσεις θέλουν δουλειά. Πρώτα σας χρωστάμε μια απάντηση για το τι θα γίνει με την πρόσβαση του ΒΟΑΚ στο Καστέλι. Αυτή θα την έχετε μέσα στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες. Κάθε πράγμα στο καιρό του λέμε και ο κογιός τον Αύγουστο. Θα δουλέψουμε μαζί με τον Δήμαρχο για να βρούμε λύσεις και για τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν θέσει με τις αιτιάσεις τους στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υποδέχτηκα σήμερα εδώ στον Δήμο τον Υπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Είχαμε μία σύντομη αλλά πολύ περιεκτική συζήτηση για δύο μείζωνα θέματα. Το ένα είναι ο ΒΟΑΚ και οι επιπτώσεις του έργου στην λειτουργία της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές και οι λύσεις σε αυτό το ζήτημα προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των προβλημάτων που προβλέπουμε, θα έλεγα προβλέπουμε με βεβαιότητα ότι θα δημιουργούσε ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος χωρίς τις κατάλληλες πρόνοιες, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι τίθεται στο τραπέζι ώστε να συζητηθεί και εγκαίρως να προγραμματιστεί η αντιμετώπιση του. Μιλάμε για τις άνω διαβάσεις τύπου cuts and covers, μιλάμε για τις υπόγειες διαβάσεις, μιλάμε για το παρόδιο δίκτυο, μιλάμε για τα υδραυλικά έργα κυρίως σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη βάση η οποία νομίζω ότι πράγματι μπορεί, αξιολογούμενη βεβαίως από την πολιτεία, να μπει σε μια φάση υλοποίησης. Για το θέμα του αεροδρομίου επίσης είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Υπουργό και το ζήτημα το οποίο προέταξα είναι το ίδιο που κυριάρχησε στην χθεσινή συνάντησή μου με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ. Ήταν δηλαδή να καταστεί σαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης αυτής, να γίνει παραδεκτό το εμπράγματο δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου στην έκταση αυτή ως βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση, την οποία βεβαίως επιθυμούμε και την οποία θα επιδιώξουμε όλοι
θεωρώ, επιθυμούμε την αξιοποίηση αυτής της πολύ μεγάλης έκτασης για το κοινό καλό και το βλέπουμε σαν μια μοναδική ευκαιρία για την πολεοδομική, χωροταξική ανάσα του Ηρακλείου. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ μεγάλη πρόκληση, την οποία όμως είναι σωστό να την τοποθετήσουμε εξ αρχής στην σωστή της βάση. Και από την άποψη αυτή πιστεύω ότι η ευκαιρία που δόθηκε σήμερα ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη, ώστε να συμμεριζόμαστε όλοι την ίδια πληροφορία, ξεκινώντας να σχεδιάζουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Thank you.